Τώρα πάμε, Βασίλη, στις πολλές το τελευταίο χρονικό διάστημα και εντείνονται όσο προχωρούμε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς δραστηριότητες των σχολείων. Σήμερα είχαμε δεντροφύτευση από το 9ο Γυμνάσιο Βόλου. Ναι, ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί για χθες, αλλά τα χάλασε ο καιρός. Οπότε έγινε σήμερα αυτή η δεντροφύτευση. Και ήταν πολύ σημαντική η όλη η δραστηριότητα και συμμετείχαν και οι πρωταγωνιστές, είναι τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 9ου Γυμνασίου. Πάντοτε όμως υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση της κυρίας Νίκης Χατζηκυριάκου, που βλέπετε τώρα και στο πλάνο, είναι διευθύντρια του 9ου Γυμνασίου. Πραγματικά πολύ δραστηρία και της αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, διότι το 9ο Γυμνάσιο έχει να επιδείξει πάρα πολλές δραστηριότητες σημαντικές τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών, δραστηριότητα που έχει να κάνει και με φόρμουλα που έχουν δημιουργήσει και συμμετέχουν σωστά, τα παιδιά σωστά. Και άλλα και που έχουμε αναδείξει. Τα έχουμε πει εδώ αναλυτικά με σωστά. Την διευθύντρια του σχολείου. Βλέπουμε όμως και τον συναδελφό μας, έτσι, ναι, τον κύριο Νίκο Τζούμα, ο οποίος ήταν εκεί μετά από κάλεσμα, έστειλε το δικό του μήνυμα και είπε ότι θα φιλοξενηθούν και από πλευράς του σχολείου μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας που αφορά και στη φόρμουλα στη Σκιάθο για δραστηριότητες το επόμενο διάστημα. Και ήταν πολύ σημαντικά. Ο Νίκος που έχει αφήσει, να θυμίσουμε, ακριβώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα για λίγο στην άκρη το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί συμμετέχει στον προεκλογικό αγώνα. Το αναδείξαμε και τις υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ Κινάλ. Ακριβώς. Και να σημειώσουμε ότι οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες και όλο αυτό εντάσσεται σε ένα project που έχει να κάνει με το αηφόρο σχολείο και την πράσινη ανάπτυξη, τόσο για το 9ο Γυμνάσιο, όσο όμως και για την Ευαγγελίστρια, γιατί και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ στο παρελθόν αναδείξαμε το ειδικό πρόγραμμα που αφορά στον εξοραϊσμό του χώρου γύρω από την εκκλησία, ναι, που επικεντρώνεται στην πράσινη ανάπτυξη. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό σαφέστατα έρχεται να αναβαθμίσει και αισθητικά την περιοχή. Ήταν λοιπόν μια δράση με δυνατούς συμβολισμούς από την ακριβώς πλευρά των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Σε δεντροφύτευση προχώρησαν μαθητές και μαθήτριες του 9ου Γυμνασίου Βόλου στον χώρο της Ευαγγελίστριας σήμερα το πρωί. Η δεντροφύτευση έγινε μέσω της συνεργασίας και με τον υπεύθυνο ιερέα της Ευαγγελίστριας και οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες τόσο για τους μαθητές και τις μαθήτριες, όσο και για τους εκπαιδευτικούς που ήταν εκεί αλλά και τους ιερείς. Μία από τις δράσεις ήταν και η δεντροφύτευση. Και θα κάνουμε και άλλες. Υπάρχουν και άλλες. Γενικώς θέλουμε την ευαισθητοποίηση του κόσμου και να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του. Θέλουμε μία δημόσια φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά από όλους τους κατοίκους και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε γιατί. Τα δέντρα τα οποία θα παίρνουν από εδώ, οι ελιές, οι μανταρινιές, δεν θα πετιούνται πλέον, αλλά θα τρώγονται, άρα θα προστατεύονται. Πιο κοντά με τη δεντροφύτευση στη φύση, μαθαίνουν για τη φύση, για την πράσινη, για όλα αυτά που αφορούν τα παιδιά σίγουρα και ερχόμαστε και κοντά και στην εκκλησία. Με την αηφορία που σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτη φορά στην περιφέρεια νομίζω όλοι, να συμμετέχουμε έτσι ενεργά. Προσπαθούμε να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη για μας, να είναι ένα καλύτερο, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, να είναι πιο πράσινη όλη η κοινωνία, η ζωή. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση. Φυτεύουμε μανταρινιές, ελιές και λουλούδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά. Και συνεργαζόμαστε με την πράσινη νορία της Ευαγγελίστριας. Ωστόσο, δεν θα σταματήσουν οι δράσεις εδώ. Έχουμε στο πλάνο μας να κάνουμε και καθαρισμούς παραλίας, πλατεία του Βόλου. Σήμερα η φόρος ανάπτυξη περνάει μέσα από τα χέρια των παιδιών και συγκεκριμένα των μαθητριών εδώ του 9ου Γυμνασίου Βόλου. Είναι ελπιδοφόρο και είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νίκη Χατζηκυριάκου που με κάλεσε σε αυτήν την πρωτοβουλία που συνδυάζει τη θρησκεία μας, την εκκλησία μας και είναι ένας συνδυασμός που πάνω απ' όλα πιστεύω ότι θα φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στην ίδια την κοινωνία. Με το 9ο Γυμνάσιο Βόλου η συνεργασία μας είναι συνεχής, δεν είναι μόνο τώρα. Άλλωστε θα πρέπει να σας πω ότι σύντομα το Μάιο, με αφορμή μάλιστα και το Σκιάθος Παλάς Καπ, τα κορίτσια της Φόρμουλα 1 θα φιλοξενηθούν μαζί με τις εκπαιδευτικούς στη Σκιάθο. Ο πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος, ο υπεύθυνος του Ιερού Ναού, επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος για την πράσινη ανάπτυξη υπέρξης της Ευαγγελίστριας. Και αυτό που έγινε σήμερα εντάσσεται ακριβώς σε όλο αυτό το project. Πρόκειται για μια δράση η οποία είναι καρπός συνεργασίας. Όπως ενδεχομένως το γνωρίζετε, εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια, στη Μητρόπολη μας υλοποιείται ένα πρόγραμμα που λέγεται Πράσινη Ενορία, με βάση την Ευαγγελίστρια και σκοπό την οικολογική, θα λέγαμε, ευαισθητοποίηση των μελών μιας ενορίας, των ενωρητών, αλλά και την λειτουργία με όσο γίνεται τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών προκύπτει και αυτή η συνεργασία σήμερα με το 9ο Γυμνάσιο Βόλου, το αηφόρο σχολείο, βέβαια με την βοήθεια και συνεργασία και του Δήμου Βόλου, και να το αναφέρουμε και του καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής, του κ. Γεώργιου Νάνου, με τη συμβουλή του. Κάνουμε μια συμβολική δεντροφύτευση εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, ξεκινώντας από τον δικό μας χώρο, από την δική μας αυλή.
και με σκοπό να ξεκινήσει μια προσπάθεια δεντροφύτευσης στην οποία θα συμμετέχουν σχολεία και μαθητές και με τη συνεργασία της Ευαγγελίστας και της Μητρόπολης βέβαια. Πατάμε λίγο το κόμμα για να συγκεκριθεί.